Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας ζωντανά τον Γενικό Διευθυντή του Νόησης, τον κύριο Θανάση Κοντονικολάου. Κύριε Κοντονικολάου, καλημέρα σας και καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι δική μας η χαρά να σας φιλοξενούμε σήμερα και νομίζω ότι έχουμε να συζητήσουμε πολλά για το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και για το Μουσείο Τεχνολογίας, του οποίου ηγείστε, για το Νόησης. Και ειλικρινά θα ήθελα το πρώτο πράγμα έτσι που μου έρχεται να σας ρωτήσω είναι να μας πείτε δύο λόγια για το έργο αυτού του φορέα, γενικότερα για το τι μπορεί να βρει, να μάθει, να δει κάποιος εκεί σε εσάς το Νόησης. Το Νόησης είναι ένα σύγχρονο τεχνολογικό κέντρο, υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας. Και ο βασικός του ρόλος και στόχος είναι η εκλάικευση της επιστήμης και η διάδοση των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της επιστήμης στο ευρύ κοινό. Αυτό έχει έναν διαφορετικό τρόπο φυσικά που το κάνει από την εκπαίδευση. Μέσα από την ψυχαγωγία και το παιχνίδι προσπαθεί να εμπνεύσει και να δώσει το ερέθισμα κυρίως στη νέα γενιά να ασχοληθούν με τις θετικές επιστήμες και τη νέα τεχνολογία, που είναι, θα έλεγα, άμεσα συνυφασμένη με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που ζουν όλοι. Το Νόησης έχει χώρους προβολών, το Πλανητάριο, το Κοσμοθέατρο και τον Προσομοιωτή, όπου όλες οι ταινίες είναι τύπου 3D, είναι επιστημονικού περιεχομένου, δεν έχουμε ταινίες οι οποίες παρουσιάζονται από εμπορική διανομή. Στις ταινίες αυτές, μέσα από άλλους με συνεργασίες με άλλους οργανισμούς και με επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται καθαρά με το χώρο του πολιτισμού και της κοινωνικής εκπαίδευσης, παρουσιάζουμε ταινίες οι οποίες έχουν θέματα της αστροφυσικής, για την υγεία, για το περιβάλλον, για την κλιματική αλλαγή που μας απασχολεί όλες τελευταία, για τη βιοποικιλότητα και όλα αυτά τα θέματα τα οποία θα λέγαμε ότι είναι στην πρώτη γραμμή σήμερα της ενημέρωσης και της πληροφορίας για τη νέα γενιά. Και είναι και πολύ... Έχει τρία μόνιμα. Ναι, με συγχωρείτε που σας διέκοψα. Ήθελα να πω και ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λέτε, όχι όμως μόνο για τους νέους, έτσι. Και λίγο αργότερα θα μου δώσετε τη δυνατότητα να σας ρωτήσω και για τις δράσεις σας για την τρίτη ηλικία. Συνεχίστε, παρακαλώ. Όλα τα φιλμ είναι για όλες τις ηλικίες οι ταινίες. Και οι υπόλοιποι χώροι που υπάρχουν είναι τα τρία μόνιμα εισιτήρια. Είναι το εξαιτήριο των μεταφορών, όπου παρουσιάζονται 49 συλλεκτικά αυτοκίνητα το προηγούμενο αιώνα. Είναι το τεχνοπάρκο με τα επιστημονικά διαδραστικά εξέματα τα οποία έχουμε, όπου το παιδί πλέον, αλλά και ο μεγάλος και όλη η οικογένεια μπορεί να παίξει, να αγγίξει το έξεμα, το οποίο είναι ένα φυσικό παιχνίδι επιστημονικό, με στόχο να μάθει πολύ απλά και ευχάριστα τους νόμους της φυσικής, της χημίας και των θετικών επιστημών. Το τρίτο μεγάλο μας μόνιμο εξαιτήριο είναι η αρχαία ελληνική τεχνολογία, όπου παρουσιάζουμε ρέπλικες και αντίγραφα όλων των τεχνολογικών εφευρέσεων που έχουν κάνει οι αρχαίοι Έλληνες εφευρέτες και επιστήμονες από τον 4ο αιώνα π.Χ. μέχρι το 200 μετά Χριστός. Μπορεί κάποιος να περιηγηθεί στο εξαιτήριο, να ακούσει την παρουσίαση, να δει σχετικά βίντεο και τα εξέματα φυσικά, τα οποία παρουσιάζουν όλη αυτή την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πάρα πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα στην χρονιά και πολλές δράσεις και εκδηλώσεις. Θα αναφέρω δεικτικά το μαθητικό συνέδριο πληροφορικής, το περίφημο αστροπάρτι, τη βραδιά του ερευνητή που θα κάνουμε φέτος, όπου έχει ο κόσμος και το κοινό μας και οι επισκέπτες μας τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πάρα πολλές δράσεις, μια ποικιλία δράσεων με επιστημονικό περιεχόμενο και να απολαύσουν μια ωραία ημέρα στο Νόηση. Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, τα οποία είναι είτε σε κύκλους είτε μία φορά, έχουν να κάνουν πάλι με τις νέες τάσεις της τεχνολογίας, όπως είναι η ρομποτική, το physical computing, η τρισδιάστατη εκτύπωση, όλα αυτά τα οποία μπαίνουν και εισβάλλουν δυναμικά στη ζωή μας και μας απασχολούν τελευταία. Τώρα, κύριε Κοντονικολάου, να σας ρωτήσω, επειδή από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, το Πλανητάριο, το Κοσμοθέατρο και ο Προσομοιωτής από 1 Ιουλίου έχουν ανοίξει. Δεν κάνω λάθος. Έχουν ανοίξει για το κοινό. Mm-hmm. Είναι, όπως ξέρετε, τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας. Αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω. Υπό ποιες συνθήκες έχουν ανοίξει, για να ενημερώσουμε λίγο και τους ακροατές μας. Ο επισκέπτης του μουσείου θα πρέπει να έρθει στο μουσείο. Αν θέλει να παρακολουθήσει προβολές, πρέπει να έχει μαζί του το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή να έχει ένα αποτέλεσμα από, εννοείται αρνητικό από σελφ τεστ, ή ακόμα καλύτερα ένα αποτέλεσμα από ένα ράπιντ ή ένα μοριακό τεστ.
Αυτό επιβάλλουν τώρα οι νόμοι του κράτους, για να μπορέσει κάποιος να παρακολουθήσει σε ένα χώρο κλειστών προβολών την προβολή την οποία θέλει να δει. Ήδη οι κανόνες και οι κανονισμοί πάνε και στο μουσείο. Τηρούνται αυστηρά η τήρηση των αποστάσεων, ενώ ότι ο θεατής μπορεί να κάτσει ή ο επισκέπτης ο οποίος θα περιηγηθεί στο μουσείο. Κυρίως όμως ο θεατής να είναι σε συγκεκριμένη θέση. Υπάρχει απαγόρευση δηλαδή με σήμανση στις άλλες δύο θέσεις. Άρα υπάρχουν αρκετά μεγάλες αποστάσεις, όχι μόνο 1,5 μέτρο. Θα έλεγα, επειδή οι χώροι μας επιτρέπουν, ο ένας θεατής από τον άλλο μπορεί να κάτσει σε απόσταση 3-4 μέτρων και να απολαύσει ένα θέαμα με όλους αυτούς, θα έλεγα, τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην νομοθεσία μας. Και αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ενημερωθούν και όσοι θελήσουν να έρθουν στο Νόησις. Επίσης έχουμε μάθει ότι έχει υπάρξει μια αναβάθμιση του πλανηταρίου και θα θέλαμε έτσι μια περισσότερη ενημέρωση γύρω από αυτό και για τις νέες ταινίες. Έτσι είναι, ο καιρός της πανδημίας μας έδωσε την δυνατότητα, κυρίως τη χρονική, γιατί οι αναβαθμίσεις ενός τόσο πολύπλοκου εξοπλισμού απαιτούν πολύμινη προσπάθεια και καταφέραμε και αναβαθμίσαμε το σύστημα εικόνας και ήχου του πλανηταρίου με καινούργια προβολικά συστήματα. Πλέον η εικόνα η οποία υπάρχει στο πλανηταρίο είναι υπερυψηλής ανάλυσης για χώρους πλανηταρίων που παίρνουν σε στρογγυλή οθόνη όλου. Το σύστημα εικόνας είναι ό,τι καλύτερη κυκλοφορία αυτή τη στιγμή στο αυτό που λέμε Dolby Surround ήχο. Άρα έχουν αναβαθμιστεί τελείως και οι ταινίες μας. Έχουμε πάρα πολλές ελληνικές παραγωγές οι οποίες έχουν να κάνουν με την αστρονομία και την αστροφυσική, προσπαθώντας έτσι να ενδυναμώσουμε και να προωθήσουμε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται στη χώρα μας για την παραγωγή ψηφιακών παραγωγών, ικανών να ανταπεξέλθουν στο διεθνές περιβάλλον. Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω, έτσι μάλλον θα είναι η συνέχεια της προηγούμενης ερώτησής μου, επειδή αναφερθήκαμε εκτενώς στη νέα γενιά, στους μαθητές, γιατί ξέρουμε ότι πάρα πολλά σχολιά έρχονταν την περίοδο που μπορούσαν έτσι και είχαν επισκεφθεί το πλανητάριο, το Νόησις γενικότερα. Θα ήθελα να μου πείτε τι μπορείτε να κάνετε για να εκπαιδεύσετε και την τρίτη ηλικία. Και μιλάω και για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, μιλάω για τα έξυπνα κινητά, μιλάω για την προσπάθειά σας να δώσετε και στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας περισσότερη γνώση γύρω από αυτό, εκλαϊκευμένη όπως είπατε νωρίτερα. Είναι πολύ ωραία και επίκαιρη η ερώτηση. Είχαμε ξεκινήσει πριν από 3-4 χρόνια πρόγραμμα με τον αγγλικό όρο Tinkering, το οποίο σε ένα εκπαιδευτικό κύκλο, σε μια ωραία ημέρα, έρχονταν οι γονείς ή οι παππούδες με τα παιδιά και συμμετείχαν από κοινού σε ένα φανταστικό παιχνίδι ψυχαγωγίας, κυρίως εκμάθησης των απλών βασικών χρήσεων ενός υπολογιστή ή ενός κινητού τηλεφώνου. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί για πρώτη φορά το παιχνίδι αυτό μπορούσε να συνδυάσει την παρουσία του γονιού, του εγγονού με τον παππού ή τη γιαγιά, για να μπορέσουν από κοινού να παίξουν μαζί ένα παιχνίδι σύγχρονο και με πολύ απλό τρόπο μέσα από το παιχνίδι να πάρουν αυτές τις βασικές γνώσεις. Κυρίως όχι τόσο τα παιδιά φυσικά που είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένα, αλλά οι μεγαλύτεροι άνθρωποι. Η καινοτομία ήταν ότι πραγματικά το παιδί μάθαινε στον παππού και στη γιαγιά μέσα από ένα παιχνίδι, αρκετά έτσι πρωτότυπο και έξυπνο, αυτή τη βασική χρήση της τεχνολογίας. Τώρα με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα παρουσιάσουμε από τις 7 Οκτωβρίου ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο θα έχει πάλι τον ίδιο στόχο, την εκμάθηση των απλών βασικών χρήσεων σε κινητό τηλέφωνο και υπολογιστή της τρίτης ηλικίας στην ψηφιακή τεχνολογία, δηλαδή πώς μπορεί να γράψει πολύ απλά μια άλλη συνταγογράφηση, πώς μπορεί να επικοινωνήσει ή να δει πληροφορίες μέσα από τον COVID-PR, πώς μπορεί εύκολα να κάνει μια βιντεοκλήση έτσι ώστε να μπορέσει να δει αγαπημένους του ανθρώπους που ζουν σε άλλες χώρες ή στο εξωτερικό, και πραγματικά ακόμα και σε αυτό κάποιοι άνθρωποι ηλικιωμένοι δυσκολεύονται να το κάνουν. Όλο αυτό το παιχνίδι θα παρουσιαστεί και στο Νόησις. Θα γίνουν αρκετοί κύκλοι, θα γίνουν περίπου 40 κύκλοι και σε βασικές δομές του νομού Θεσσαλονίκης. Θα πάμε στις βιβλιοθήκες των Δήμων, θα πάμε σε ανοιχτούς χώρους
αν καταφέρουν και ανοίξουν εκεί οι δομές στον Καπί, το παιχνίδι θα το κάνουμε και μέσα σε αυτές τις δομές. Και πάλι το παιχνίδι αυτό στον τελευταίο του κύκλου θα κλείσει πάλι με την κοινή συμμετοχή μεγάλων και μικρών οικογενειών, οι οποίοι θα απολαύσουν πάλι μέσα από νέο παιχνίδι που έχουμε ετοιμάσει όλη αυτή τη, θα έλεγα, την από κοινού εκπαίδευση των παιδιών στους μεγάλους για να μάθουν τη βασική χρήση της τεχνολογίας. Μάλιστα, και βλέπω, ότι το Noisys αγκαλιάζει, αν θέλετε, όλο το φάσμα των ηλικιών, έτσι, και αυτό είναι νομίζω το ενδιαφέρον. Πολύ μεγάλο τμήμα των επισκεπτών μας αφορά όλες τις ηλικίες, κυρίως την οικογένεια, η οποία μας επισκέπτεται τα Σαββατοκύριακα. Είναι, θα έλεγα, η βασική μας επισκέπτες τα Σαββατοκύριακα είναι η οικογένεια, γιατί πιστεύω ότι όλοι θέλουν να δουν και να απολαύσουν μαζί με τα παιδιά τους. Και το Noisys προσφέρεται γι' αυτό. Είναι ένας χώρος που πραγματικά όλη η οικογένεια μπορεί να απολαύσει ένα μικρό ταξίδι στην τεχνολογία και στις θετικές επιστήμες, μέσα από αυτή την ποικιλία δράσεων που προσφέρει. Πολλοί δηλαδή προτιμούν ένα οικογενειακό εισιτήριο το Σαββατοκύριακο, που έχει αρκετά μειωμένη τιμή, πολύ μειωμένη τιμή, ώστε να μπορέσουν, αν τα καταφέρουν, μέσα σε μια μέρα να μπορέσουν να δουν ή να πάρουν μια γεύση από τις δράσεις που μπορεί και προσφέρει ο φορέας. Τώρα θα ήθελα να μιλήσουμε για μία από τις δράσεις που ετοιμάζετε και συγκεκριμένα για τη Βραδιά Ερευνητή. Είναι μία ανοιχτή εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί καλώς εχόντων των πραγμάτων στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2021. Θα θέλατε, κύριε Κοντονικολάου, να μας πείτε 2-3 λογάκια παραπάνω γι' αυτό. Η Βραδιά του Ερευνητή είναι σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ, το Ερευνητικό Τεχνολογικό Κέντρο που βρίσκεται απέναντί μας, και το έργο του είναι καθαρά ερευνητικό, αλλά κάθε χρόνο θεσμικά το Noisys διοργανώνει μια αντίστοιχη εκδήλωση η οποία είναι θεσμική στο Noisys και λέγεται Αστροπάρτι. Φέτος θα γίνει, όπως σας είπα, σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ και περιλαμβάνει επίσης μια ποικιλία δράσεων όπου σε χώρους μέσα στο Noisys, εννοείται ότι λειτουργούν όλες οι δράσεις, τα προγράμματα του Noisys εκείνη την ημέρα και μάλιστα παρουσιάζεται ό,τι καινούργιο έχει να προσφέρει το Noisys και στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στις ταινίες και στις δράσεις της νέας χρονιάς, έτσι ώστε ο επισκέπτης ο οποίος θα μπει μέσα να μπορέσει να απολαύσει και να πάρει μια γεύση του προγράμματος που θα παρακολουθήσει όλη τη σεζόν στο Noisys και των δράσεων. Και σε συνεργασία με το ΚΕΤΑ θα έχουμε πάλι την ευκαιρία να δει και ο νέος αλλά και ο μεγαλύτερος τα προϊόντα που μπορούν να παράγονται από την έρευνα στην Ελλάδα, έτσι, που έχουν να κάνουν πάρα πολύ με την καινοτομία η οποία αυτή τη στιγμή θα έλεγα παράγεται από τα τεχνολογικά μας κέντρα, και θέματα πληροφορικής, θέματα τρισδιάστατης απεικόνησης. Είναι πάρα πολύ η δουλειά που έχει γίνει πλέον από τα τεχνολογικά μας κέντρα στο κομμάτι της επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας. Και μάλιστα πολλές εφαρμογές από αυτές χρησιμοποιούνται μέσα στα μουσεία και στα τεχνολογικά κέντρα. Αλλά και πολλές εξελίξεις που έχουν συνδυάσει την πράσινη ενέργεια με το περιβάλλον και τις πράσινες πόλεις. Όπως είναι οι νέες τεχνολογίες που υπάρχουν πάνω στα πράσινα δώματα και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα έχει την ευκαιρία λοιπόν σε μια μέρα, αυτό το πρωί μέχρι το βράδυ, με δωρεάν είσοδο, να απολαύσει, να πάρει μία εικόνα όλων αυτών των θεμάτων τα οποία θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε, θα έλεγα, άλλη με έναν ωραίο τρόπο και καινοτόμο, ώστε πράγματι ο θεατής να έχει και να βιώσει, θα έλεγα, μια μοναδική εμπειρία. Και επειδή μιλήσατε για την καινοτομία, να σταθώ και λιγάκι στην παρουσίαση της καινοτομίας των μαθητών και των νέων από το ετήσιο μαθητικό συνέδριο πληροφορικής, μιας και το Noisys στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2021 θα βρίσκεται εκεί γι' αυτό το λόγο. Και γι' αυτό θα θέλαμε να δώσετε κάποιες πληροφορίες στους ακροατές μας, θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και βλέπουμε, θα έλεγα, τη χαρά των παιδιών που έχουν παρουσιάσει τις δουλειές τους στο μαθητικό συνέδριο πληροφορικής, που δυστυχώς τα τελευταία 2 χρόνια το Noisys το διοργανώνει, βέβαια, αλλά το διοργανώνει διαδικτυακά. Δεν είναι κάτι αυτό που μπορεί να αποκαταστήσει την παρουσίαση ενός μαθητή και τη συνεργασία που έχουν μαθητές σε ένα φυσικό χώρο και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αλλά κάθε χρόνο δίνουμε σε κάποια από αυτά τα έργα. Όλες οι δουλειές των παιδιών είναι αξιόλογες, αλλά επιλέγουμε κάποια έργα ενδεικτικά, τα οποία έχουν παρουσιάσει, θα έλεγα, μια πρωτοτυπία ιδιαιτερότητα και καινοτομία,
Αυτή η επιλογή γίνεται και από το ειδικό τμήμα των ΠΚΕΣ των εκπαιδευτικών, αλλά και από, και από την ομάδα του Νόησης και στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη, στο περίπτερο του Νόησης, το οποίο βρίσκεται πάντα μέσα στο μεγάλο περίπτερο της ΓΕΓΕΚ. Υπάρχουν οι μαθητές με τα έργα τους, είτε σε μακέτες, είτε σε υπολογιστές, είτε σε βίντεο. Κυρίως όμως υπάρχει η παρουσία των μαθητών, οι οποίοι παίζουν το ρόλο των παρουσιαστών στα έργα τους σε όλο τον κόσμο και τους επισκέπτες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη. Πρέπει ίσως να περάσετε από το περίπτερο, να δείτε λίγο τη χαρά των παιδιών όταν τους δίνεται η δυνατότητα πραγματικά να κάνουν παρουσίαση μιας πολύ πρωτότυπης δουλειάς σε ένα θέμα που τους αγαπάνε και τους αρέσει και έχει να κάνει κυρίως με τη ρομποτική και την πληροφορική. Φέτος θα μας δοθεί η δυνατότητα να παρουσιαστούμε και εκθέματα από τη συλλογή του Νόησης, τα οποία έχουν να κάνουν με τεχνολογικό εξοπλισμό είτε του προηγούμενου αιώνα, είτε αυτού του αιώνα από τη συλλογή μας. Κυρίως θα έχουν να κάνουν με τον ηλεκτρισμό και τον μαγνητισμό, έτσι ώστε ο επισκέπτης να πάρει μια ευχάριστη γεύση του τι συνέβαινε στο παρελθόν και πόσο ξένα ήταν αυτά τα πράγματα που θα δουν ακριβώς στο διπλανό χώρο να κάνουν τα παιδιά σήμερα με τις νέες τεχνολογίες. Μην ξεχνάμε ότι οι νέοι δεν έχουν εικόνα του τηλεφώνου μου με το πλήκτρο και το ρολάπ το οποίο υπήρχε. Δεν έχουν εικόνα παλιών συσκευών ή φωτογραφικών μηχανών. Και πολλές φορές ερχόμενοι και στο Νόησης ή βλέποντας τη συλλογή μας μέσα από την ιστοσελίδα, τους προκαλεί τρομερή έκπληξη το γεγονός ότι πράγματι είχαν αυτές τις συσκευές κάποτε και χρησιμοποιούνταν κατά κόρο στη ζωή μας. Αυτή τη φορά θα το απολαύσουν με διαζώσεις μέσα από το περίπτερό μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, θα το εκλάβω αυτό ως ανοιχτή πρόσκληση και επιφυλάσσομαι να βρεθώ κάποια στιγμή στο περίπτερό σας για να τα δω όλα αυτά από κοντά και φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα θέλουν να κάνουν και πολλοί ακροατές μας, έτσι όπως το περιγράφετε. Τώρα, κύριε Κοντονικολάου, για να σας αποδεσμεύσω, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει και κάποιος προγραμματισμός για την επόμενη σεζόν, κάτι τέλος πάντων που είναι ανακοινώσιμο, κάτι που θα μπορούσατε να πείτε και να το ακούσουν οι ακροατές μας για το Νόησης. Το Νόησης, όπως σας είπα, τα τελευταία χρόνια έχει δείξει μια εξουστρέφεια και ετοιμάζει στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό αρκετές δράσεις. Αν μας το επιτρέψει η πανδημία, θα έλεγα, και τα μέτρα τα οποία δεν θα έρθουν, ευχόμαστε, θα γίνει η παρουσίαση της περιοδικής έκθεσης ιδέα του Νόησης στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Είναι μια προσπάθεια την οποία έχουμε ξεκινήσει εδώ και 2,5 χρόνια με τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που θα παρουσιαστεί η έκθεση της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας του Νόησης σε ένα τόσο μεγάλο, θα έλεγα, τοπονύμιο παύλα ορόσημο που έχει να κάνει με την ελληνική και την αιγυπτιακή ιστορία. Μας περιμένουν με χαρά και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να βρισκόμαστε εκεί στις 19 Σεπτεμβρίου και να μείνουμε μέχρι λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Επίσης, είναι μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για να έρθει στην Ελλάδα το Γραφείο Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διαστήματος, που θα μας δώσει τη δυνατότητα να είμαστε σε ένα πολύ μεγάλο σχήμα με το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, το Αστεροσκοπείο Αθηνών και άλλους πολύ σημαντικούς φορείς, ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε στην Ελλάδα όλων αυτών των άξονων εκπαίδευσης που η αντίστοιχη εταιρεία στην Ευρώπη, η αντίστοιχη εννοώ σε μέγεθος και όγκο και ποικιλία δράσεων της NASA, μπορεί να δώσει στον εκπαιδευτικό άξονα και να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα πάνω στις νέες τεχνολογίες και στη τεχνολογία που μπορούν να αποκτήσουν οι τεχνολογικοί φορείς. Για την Ελλάδα ετοιμαζόμαστε με νέο κύκλο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και νέες ταινίες. Κάποιες από αυτές τις ταινίες που θα παρακολουθήσουμε θα είναι ελληνικές παραγωγές, όπως και η εκπαιδευτική μας κύκλη, καθώς και οι εκθέσεις οι οποίες ετοιμάζουμε και έχουν να κάνουν κυρίως με τα 60 χρόνια της τηλεόρασης ή μια έκθεση την οποία θέλουμε να κάνουμε σαν συνέχεια της έκθεσης Τέσλα που είχαμε παρουσιάσει πάνω στον ηλεκτρισμό. Θα είναι έτοιμες, περιμέναμε να είναι έτοιμες τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, αλλά θα είναι έτοιμες δυστυχώς από το Φεβρουάριο του 2022 για να παρουσιαστούν στο Νόησης. Όλα τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο. Θα έχουν να κάνουν, όπως σας είπα, με θέματα tinkering,
φυσικού υπολογιστή, όπως λέγεται, τρισδιάστατης εκτύπωσης, θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία θεμάτων σε σχέση με το αναθλητισμό και την επιστήμη, organ science, συγγνώμη, έψαχνα να βρω τις λέξεις, και θα έχουμε επίσης και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ειδικά με την υγεία, την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον. Μάλιστα, λοιπόν, νομίζω ότι μας έχετε καλύψει πλήρως και οποιαδήποτε απορία, αν έχουν περισσότεροι ακροατές μας, μπορούν σίγουρα να απευθυνθούν και στο Noises, αλλά να δούνε και τη σελίδα σας στο διαδίκτυο, όπου θα μπορούν να ενημερωθούν και από εκεί. Κύριε Κοντονικολάου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα μας τη σημερινή, να ευχηθώ καλή συνέχεια στο έργο σας και σε όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που ετοιμάζετε. Και κρατώ και ελπίζω μάλλον να κρατήσουμε την υπόσχεσή μας και να βρεθούμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μπορούσατε να παρουσιάσετε την προσπάθειά μας και το έργο μας. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.